Στο θέατρο της εβδομάδος θα ακούσετε το έργο του Γεράρδου Χάουπτμαν «Η Χάνελε πάει στον παράδεισο». Λαμβάνουν μέρος με τη σειρά που θα ακουστούν οι ηθοποιοί: Λούλα Ιωαννίδου, Τούλπα. Πίτσα Μπουρνόζου, Έτα. Βασίλης Μητσάκης, Πλέσκε. Δάνης Κατρανίδης, Χάνκε. Μιχάλης Μπαλής, Γκότβαλτ. Τόλης Πολάτος, Ζάιντελ. Άννη Παπακωνσταντίνου, Χάνελε. Μπάμπης Πισημίσης, Μπέργκερ. Κώστας Ρήγας, ο γιατρός Βάλερ. Όλγα Τουρνάκη, αδελφή Μάρθα. Σπύρος Καλογύρου, Μάτερν. Μαρία Βούλγαρη, γυναικεία μορφή. Ντίνα Γιανακού, πρώτος άγγελος. Στέλλα Γερμενή, δεύτερος άγγελος. Όλγα Πολίτου, η Καλογριά. Στέλιος Ψωμάς, ο Ράφτης. Γιώργος Τσαούσης, ο Ξένος. Μουσική επιμέλεια Αγγελική Σέρβου. Ραδιοφωνική προσαρμογή και ραδιοσκηνοθεσία Γιώργου Μούλιου. Ελέησέ μας, Θεέ μου, Χριστέ μου και Σωτήρα, και μη μας παρατήσεις. Ωχ, Χριστούλη μου, Χριστούλη μου, μωρέ, τι καιρός είναι τούτος. Ωχ, τέτοιο τρελό καιρό, χρόνια και χρόνια δεν ξανάκανε. Τι έχεις φερμένο? Αχ, πουδαράκια μου, δαχτυλάκια μου, με καίνε σαν να έχω φωτιά. Όλο και θα περισσέψει κάτι της και για μένα. Α, για κάνε μου τη χάρη, Τούλπα. Ορίστε μας, εγώ έτρεξα τόσο δρόμο. Να μου ξεπαγιώσουν εμένα τα κόκαλά μου για να μπουρδουκλιάσετε εσείς, αν δε. Αϊ, μάζεψε τη γλώσσα σου, παλιοκαρακάξα, που περιμέναμε να σωθούμε από τα κουρέλια σου, τα τυποτένια σου, τα ζητιανομαζώματα. Αν ποιος πάλεψε στη ζωή του περισσότερο, εγώ ή εσύ, που εσύ δεν έκανες τίποτα στη ζωή σου και εσύ είσαι τόσο χρονόγρια. Αν σε ξέρουμε, δα. Και εσύ κάνεις τις καλές δουλειές, Έτα. Καλά σου τάψελε και ο παπάς. Εγώ σαν ήμουν νέο κορίτσι σαν και σένα, αν βέβαια φερνόμουν αλλιώς κι εγώ. Αν για εκείνο έκανες και στη φυλακή, ε. Όπου να είναι, θα μπεις κι εσύ, όρεξη να έχεις. Στάσου να βρω κανένα χωροφύλακα και θα σου δείξω εγώ. Θα του τα ανοίξω τα μάτια. Περηφανέψεσαι, κορίτσι μου, και έννοια σου. Θα με εξετάσει και εμένα χωροφύλακας και θα του το σκάσω το μυστικό. Δεν πά να του πεις ό,τι θες. Το πανοφόρι ποιος το κλέψε, ε, του παιδιού του ξενοδόχου του Ρίχτερ. Τούλπα, κακομοίρα, όλα κι όλα. Αϊ, να θα δεις. Δεν θέλω από σένα χάρισμα τίποτα. Ναι, γιατί δεν σου δίνω εγώ. Πώς! Καλώς τον. Μωρέ κρύο, ρίχνεις αδιάολος. Η παλιοκαλύβα του φτωχοκομείου έτσι θα κάνει. Καμιά ώρα έτσι θα κάνει να σου βιαστεί. Καλώς τους. Τι φεύγεις, Έτα, τι φεύγεις, ε? Εμείς τι σου κάναμε, Χάνκε, ε? Το παλιοθήλυκο δεν είναι στα καλά της. Φοβάται, μην της πάρουνε τίποτα. Έλα, Πλέσκε, πλησίασε τη σόμπα, ξεπάγιασες. Θεούλη μου, μωρέ, τι καιρό συνόξω. Μωρέ, τι καιρό συνόξω. Απ' την κορφή ως τα νύχια, απ' την κορφή ως τα νύχια, κατασκοτώθηκα σ' όλο μου το κορμί. Διάτανε καιρός κι αυτός. Πού θα ερχόσαστε? Εγώ που θα έρχομαι ή ο Χάνκε? Και εσύ κι ο Χάνκε. Εγώ από πολύ μακριά από εδώ. Πήρα βόλτα πάνω ως το Ούμπερτον. Ήφερες τίποτα? Ναι, ωραία πράγματα έχω φέρει. Στο κάντερ μου δώκανε ένα πενινταράκι. Ναι, και από πάνω στο χάνι, απάνω στο χάνι, μου δώκανε ένα κακάβι γιωμάτο. Ναι, ένα κακάβι γιωμάτο σούπα μου δώκανε. Θα στρώσω αμέσως, για φερετό. Ένα κομματάκι λουκάνικο, ναι. Έχω ακόμα ο χασάπης μου το δοκί. Λεφτά, πόσα έφερες? Τρεις κορώνες είναι, ναι. Φέρτα εδώ κι αυτά, θα στα φυλάξω. Κουτί που είσαστε να τα δίνετε όλα. Εσύ να νοιαστείς για τα δικά σου. Αφού είναι αραβωνιαστικός της. Χριστούλη μου, ξεπάγιασα. Πρέπει κάτι να φέρει και στην αραβωνιαστικιά. Έτσι είναι αυτές οι σχέσεις. Εσύ κοροϊδεύε.
εσύ κορόιδευε όσο θέλεις, όσο θέλεις. Γερον άνθρωπο, άσε τον ήσυχο. Ο Γιαροπλέσκε, ο Γιαροπλέσκε σε λίγο δεν θα σαλιαρίζει, δεν θα σαλιαρίζει πια. Σε λίγο δεν θα βγάνει λέξη από το στόμα του. Μα τώρα θα σε χτυπήσω. Θα σε χτυπήσω άρπατη. Μπράβο, πια θα τις αρπάξω. Μα τώρα άρπατη. Αμδώστης να στα καλά. Τώρα άρπατη. Πλέσκε, άσε τις κουταμάρες. Και εσύ, Έτα, κάτσε ήσυχα. Α, την τάρπαξα. Στάρπαξε. Δεν είναι για γέλια. Πώς αμντά, ένας δεν θα γελάσει. Για κοίταξε. Για ψάξου και κοίταξε τα πράγματά σου, Πλέσκε. Μπορεί να έχουν λίγο στέψει. Μωριέτα, το κλέψες, ε. Αν σε πιάσω. Διαβολοθήλικο, διαβολοθήλικο. Μα τι είναι. Τι γίνεται. Μα τι γίνεται. Ζάιντελ, να ζεστάνετε γρήγορα τούβλα. Αμέσως, αμέσως. Ένα-δυο τούβλα. Άντε, άντε, κάτω τι μπορεί να γίνει. Τι έπαθε το κοριτσάκι. Άστα τα ρωτήματα και έλα μαζί μου, τούβλα. Έλα, έλα, πάμε, άντε, πάμε. Καλά, καλά, καλά. Μην τρομάζεις. Είμαι εγώ κοντά σου, Χάνελε. Ο δάσκαλος. Ο Γκότβαλ. Πώς φοβάμαι. Μα δεν πρέπει καθόλου να φοβάσαι. Δεν θα σε πειράξει κανείς. Πατέρας μου. Μα δεν είναι εδώ. Πώς φοβάμαι πως θα έρθει ο πατέρας μου. Μα δεν θα έρθει. Πίστεψε με εμένα που σου λέω. Μωρέ, κοιτάξτε τι του χαρίσανε του Χάνκε. Ένα δρίφτη. Φέρε μου πίσω τον δρίφτη. Έρχεται. Έρχεται. Μετά θα σου τρίψω τη μούρη. Ησύχασε, Χάνελε. Ησύχασε. Μα τι θέλετε. Εγώ τι θέλω. Λοποδίτερε, λοποδίτη. Έννοια σου και θα στο πληρώσω. Παρακαλώ, παρακαλώ, ησυχία. Εδώ είναι άρρωστος. Μα τι τρέχει. Να έφερα για την ώρα δύο τούβλα. Ζεστάθηκαν αρκετά. Κάτι ζεστάθηκαν. Ζάιντελ, το ένα βάλτο κάτω στα πόδια της. Έτσι, μπράβο, έτσι. Το άλλο βάλτο εδώ, πιο πάνω. Ακόμα είναι παγωμένο το κορμί της. Ναι, τρέμει ολόκληρη. Ζεστό νερό και κονιάκ αν έχει κανένας. Εδώ σε αυτό το μπουκάλι έχει ακόμα μια στάλα. Φέρε μου εδώ, πάνω στη σόμπα έχω την κατσαρόλα. Έχει ζεστό νερό, τούλπα. Ού, να ζεματίσουμε βόλτι. Ρίχτε και λιγάκι ζάχαρη μέσα αν υπάρχει. Πού να τη βρούμε τη ζάχαρη εμείς. Έλα, Έτα, εσύ έχει ζάχαρη, κιάσε τις αχλαμάρες. Εγώ, ζάχαρη, μπα. Αφού έφερες λίγη, την είδα πριν στο μαντιλάκι. Μη λες ψέματα. Παρά τα με γριά του. Φέρ την σου λέω. Έλα, φέρε, δώσε εδώ. Άντε, δρόμο, Έτα, δρόμο. Δεν βλέπεις το κορίτσι σε την κατάσταση. Εγώ είμαι σε καλύτερη. Πρέπει να φέρεις ζάχαρη, Έτα. Πουλάει ο μπακάλις, Γεροπλέσκε. Ναι, πάρε πόδι γρήγορα, αλλιώς δεν σε προφταίουν τίποτα μπούφλες πίσω από τα αυτιά σου. Και θα σου χρειαζότανε, βρωμοθήλικο. Δεν ήθελες και τίποτα άλλο. Έτσι είναι αυτό το θηλυκό. Έτσι είναι αυτό το θηλυκό. Αν θέλει τίναγμα η γούνα της. Αχ, και να ήμουν εγώ αστυνόμος. Θα πιανα μια καλή βέργα από ιτιά και θα βλέπες. Θα πιανε δουλειά. Κοπέλα σαν και αυτήν. Νέα είναι και γερή. Τι θέλει εδώ στο φτωχοκομείο. Εδώ έχω ένα κομματάκι. Ένα κομματάκι σάχαρη ακόμα που το βρήκα τώρα. Όμορφα που μυρίζει άχνα αυτό το κονιάκ. Αμ' έτσι θα ήθελα κι εγώ μια φορά να αρρωστήσω. Να ο πλητήρας ο Σμιτ. Κάντε τόπο! Έρχεται ο κύριος Μπέρκερ, ο προϊστάμενος. Καλησπέρα σας, κύριε προϊστάμενε. Καλησπέρα, κύριε Λοχαγέ. Καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Γκότβαλτ. Τι γίνεται εδώ? Τι βγάλαμε από το νερό. Με το συμπάθειο, κύριε προϊστάμενε. Είχα κάποια δουλίτσα στο γύφτικο. Ήθελα να μου βάλει ένα δέσιμο στο τσεκούρι. Και λοιπόν, καθώς βγαίνω από το γύφτικο, γιατί είναι εκεί κάτω στο Γιόιχνερ το γύφτικο. Εκεί είναι ένας βάλτος. Να πούμε πως είναι σαν λίμνη. Ναι, βέβαια, αλήθεια. Είναι βάλτος μεγάλος. Κύριε Γκότβαλτ. Ναι. Συνέχισε, Ζάιντελ. Και καθώς μπορεί να το ξέρετε, κύριε Μπροστάμενε, εκεί είναι μια θέση που δεν παγώνει το νερό εύκολα. Δεν παγώνει ποτέ. Εγώ ήμουν μικρό παιδάκι όταν. Καλά, Ζάιντελ. Τι έγινε εκεί. Να το λοιπόν, καθώς βγαίνω από το γύφτικο, το φεγγάρι μισόφεξε για μια στιγμή. Εκεί ακούω βοκιτά. Στην αρχή είπα, έτσι μου φάνηκε. Εκεί όμως βλέπω κιόλας πως είναι κάποιος απάνω στον παγωμένο βάλτο. Εκεί σημάζω το ανοιχτό μέρος. Φωνάζω και να σου, χάθηκε κιόλας. Εγώ τότε σβάλε με το νου σου. Μπαίνω στο γύφτικο, αρπάζω μια τάβλα χωρίς να πω τίποτα και πάω γύρω το βάλτο. Με την τάβλα πάνω στον πάγο. Μια, δύο, τρεις και επιτέλους την πιάνω από την κοτσίδα. Αυτό καλά το έκανε, Ζάιντελ. Αλλιώς για σένα ακούω ολοκαυγάδες, αίματα και σπασμένα κεφάλια και πόδια. Αυτό τουλάχιστον κάτι είναι. Ύστερα τη φέρατε εδώ αμέσως. Ο κυρδάσκαλος από εδώ, ο Γκότβαλ. Τυχαία παίρνουσα από εκεί. Γύριζα από την ομιλία των δασκάλων.
Πρώτα την πήγα στο σπίτι μου, όπου γρήγορα η γυναίκα μου βρήκε κάτι και την άλλαξε να στεγνώσει το κορμί της. Και γιατί, τι δουλειά είναι αυτή? Να, είναι η προγονή του Μάτερν, του χτίστη. Πιανού? Εκείνου του χαμένου? Η μάνα της είναι 6 εβδομάδες που πέθανε. Ύστερα το πράγμα μιλάει μοναχό του. Αφού χτυπιόταν, με γρατζούνισε μόνο και μόνο γιατί νόμιζε πως είμαι ο πατέρας της. Το παλιό μουτρο. Να, αυτός είναι καλοκαθισμένος και πίνει από χτες του καλού καιρού στην ταβέρνα. Του δίνει εκείνος ο ταβερνιέρης και πίνει όσο θέλει. Θα τον κάνουμε καμιαν ώρα να το ξεράσει ο παλιάνθρωπος. Άκουσε, κορίτσι μου. Μίλησε. Μη βογκάς έτσι. Δεν είναι ανάγκη να κοιτάζεις τόσο φοβισμένα. Δεν σε πειράζω. Πώς σε λένε? Τι λες? Δεν σε κατάλαβα. Θα ρω το κορίτσι είναι λίγο κακοκέφαλο. Όχι, όχι. Μόνο έχει πάρει λίγο φόβο. Χάνελε. Ναι. Δώσε απαντήσεις στον κύριο προϊστάμενο. Θεούλη μου, κρυώνω. Έλα, πιες λίγο ζεστό εδώ. Θεούλη μου, πεινάω. Και όταν τις προσφέρουμε, κύριε προϊστάμενε, δεν θέλει να φάει τίποτα. Θεούλη μου, πόσο πονάω φοβερά. Μα πού σε πονάει? Φοβάμαι πολύ. Μα ποιος σου κάνει κακό? Έλα, λύσε τη γλώσσα σου. Δεν καταλαβαίνω λέξη, παιδάκι μου. Δεν νιώθω τι μου λες. Για άκουσε με, κορίτσι μου. Σε κακομεταχειρίστηκε ο πατέρας σου. Θέλω να πω, μήπως έδιρε. Μήπως έκλεισε μέσα, μήπως επέταξε έξω από το σπίτι. Τέτοιες δουλειές, ε. Θε και κύριε, δεν απαντά. Το κορίτσι στόμα έχει και μιλιά δεν έχει. Δεν θα επιλέξει και μπορεί να πάει στο χειρότερο. Είναι μουγκή σε αρνή. Θα ήθελα μόνο να ξέρω κάτι ορισμένο, να μπορώ να τον πιάσω τον παλιάνθρωπο. Τον εφοβάται σε βαθμό αφάνταστο. Αν αυτό δεν είναι νέο με δάφτον. Τον εξέρει να πούμε. Τον εξέρει όλος ο κόσμος. Όποιον να ρωτήσετε θα μάθετε. Εγώ παράξενο το έχω πως είναι ακόμα ζωντανό το κορίτσι. Άμα το βάλεις με το νου σου λες πως γίνεται. Μα τι της έκανε? Να, πολλά. Ό,τι λογής να πούμε. Στις 9 η ώρα το βράδυ την έδιωχνε έξω με τέτοιο καιρό σαν το σημερινό. Για να πάει να ζητιανέψει να του φέρει κανένα πενταράκι στο σπίτι. Ναι. Και γιατί? Για να μπεκρολογήσει. Και ένα πενταράκι που θα το βρει το κορίτσι. Το λοιπόν καθόταν στα μεσάνυχτα όξω τις νύχτες. Και γιατί αν γύριζε και δεν το έφερνε λεφτά, μαζευότανε ο κόσμος από τις φωνές που έβαζε το κοριτσάκι. Μούγκριζε να υπούμε. Όσο είχε τη μητέρα, της είχε κάποια υποστήριξη. Θα στείλω οπωσδήποτε να τον πιάσουν το χαμένο. Είναι εδώ από καιρό γραμμένο στο κατάλογο των Πεκρίδων. Να, για έλα, κορίτσι μου. Κοίταξέ με. Αχ, παρακαλώ. 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 Άμα δεν τη βγάζει τα λόγια αυτήν, είναι τόσο εύκολα. Χάνελε. Τι? Με γνωρίζει εμένα? Ναι. Ποιο είμαι? Ο κυρδάσκαλος Γκότβαλτ. Ωραία. Να, βλέπεις. Εγώ μόνο το καλό σου θέλω. Μπορείς λοιπόν να μου πεις εμένα. Λοιπόν, ήσουν κάτω στο βάλτο, στο γύφτικο, ε? Γιατί δεν έμεινες στο σπίτι σου? Γιατί? Φοβόμουν πάρα πολύ. Εμείς θα σταθούμε παράμερα να τα πείτε οι δυο σας με τον κύριο δάσκαλο. Με φώναξε. Ποιος σε φώναξε? Ο κύριος. Ο καλός Χριστός. Πού σε φώναξε ο καλός Χριστός? Στο νερό. Πού? Να, κάτω, μέσα στο νερό. Εδώ προπάντων χρειάζεται ο γιατρός. Νομίζω θα κάθεται ακόμη στο κέντρο. Έστειλα και εγώ αμέσως είδηση στις αδελφές νοσοκόμες. Το παιδί πρέπει να κοιταχτεί χωρίς αναβολή. Πηγαίνω και θα το υπό του γιατρού. Σμιτ, να μου φέρεις εκεί τον αστυνόμο. Μάλιστα, κύριε. Θα περιμένω στο κέντρο. Καληνύχτα, κύριε Γκότβαλτ. Καληνύχτα σας. Πρέπει να τον πιάσουμε απόψε κιόλας τον παλιάνθρωπο. Πάμε, Σμιτ. Άμδε. Θα το σκεφτεί για να τον βάλει φυλακή. Γιατί να μην τον βάλει? Αυτός το ξέρει το γιατί. Ποιος το έριξε το παιδί στον κόσμο? Αχ, Ζάιντελ, αυτά είναι λόγια. Για να ξέρετε, αυτός την κλέτησε τη ζωή του. Τι ψέματα που λέει ο κόσμος. Ούτε τα μισά δεν πρέπει να πιστεύει κανείς. Μόνο ο γιατρός να έρχονταν γλίγορα. Θα ρω το κορίτσι, δεν θα ξανασηκωθεί. Καλησπέρα. Καλησπέρα, γιατρέ. Καλησπέρα σου, κύριε γιατρέ. Κάνει φρικτό κρύο έξω. Η σόμπα ανάβει καλά. Θα ήθελα ακόμα ένα φως. Φαίνεται πως στο δίπλα δωμάτιο τρελάθηκαν. Θα κάνετε μια στάλαση εκεί, έρθει ο γιατρός και θέλει να εξετάσει τη μικρή. Μούρλα, φύγατε! Πάω να σας φέρω, γιατρέ, ένα κύρι. Ο κύριος Γκότβαλτ. Ναι, ναι, Γκότβαλτ λέγομαι. Ήθελε, λέει, να πνιγεί. Δεν ήξερε πια τι άλλο να κάνει. Παραμιλάει στον ύπνο. Εκατομμύρια άστρα. Δεν ακούτε. Τι μου τραβάς τα κόκαλα? Αχ, μου βγαίνει ψυχή από τον πόνο. Το σώμα της φαίνεται όλο ραβδιές. Ελεϊνό. Φρίκι. Το κερί, γιατρέ. Ευχαριστώ. Δεν θέλω, δεν θέλω. Δεν πάω στο σπίτι. Θα πάω στην κυρά Καλή. Εκεί που βγαίνει το νερό. Αφήσε με, πατέρα. Φτου. Πώς βρωμάς. Ήπλες πάλι σπίρτο. Άκου πως βουίζει το δάσος. Σήμερα το πρωί έπεσε ένα νεμόδεντρο ψηλά στο βουνό. Φτάνει να μοιάσει φωτιά.
Αν δεν θα έχει ο ράφτης πέτρα μες στην τσέπη του και σίδερο στο χέρι του, θα τον σαρώσει μπόρα πάνω από όλες τις κορφές. Άκου μπόρα. Καλησπέρα, αδελφή. Καλησπέρα, δάσκαλε. Πού είναι η μητέρα μου? Στον ουρανό. Αχ, τόσο μακριά. Μα πού είμαι? Α, είσαι σε καλά χέρια, Χάνελε. Διψάω. Νερό. Πάω να φέρω, γιατρέ. Σε πονάει πουθενά? Α, όχι. Μα για δες, δεν πάμε καθόλου άσχημα. Είσαι στο γιατρός? Βέβαια. Κι εγώ είμαι άρρωστη. Λιγάκι, όχι πολύ. Θέλετε να με κάνετε καλά? Σε πονάει εδώ? Εδώ? Πονάει εδώ? Εδώ? Α, δεν είναι λόγος να με κοιτάζεις τόσο φοβισμένα. Δεν σε πονάω? Πώς αισθάνεσαι? Εδώ? Εδώ πονάει? Χάνελε, απάντησε στο γιατρό. Ήρθε για να σε κάνει καλά. Αχ, καλέ μου κύριε Γκότβαλτ. Έλα, έλα, πρόσεξε τι σου λέει ο γιατρός και αποκρίσου όμορφα. Μα γιατί δεν θέλεις? Γιατί θέλω να πάω στη μάνα μου. Σώπα, σώπα και θα πάνε όλα καλά. Παρακαλώ, αδερφή Μάρθα. Μάλιστα, γιατρέ. Φέξτε μου με το κερί. Προσέχετε την. Όσο μπορείτε να είστε κοντά της. Τα γιατρικά θα τα στείλω άλλωστε. Μείνετε ήσυχος, γιατρέ. Κύριε Γκότβαλτ, τον πατέρα της τον βιάσανε, τον έχουν δεμένο στο κέντρο. Έτσι τουλάχιστον μου είπανε. Έπρεπε να γίνει αυτό. Θα έρθει Ζάιντελ μαζί μου στο φαρμακείο. Και βέβαια, γιατρέ. Αντίο, αδερφή. Αντίο σας, γιατρέ. Αντίο, κύριε Γκότβαλτ. Αντίο, αδερφή Μάρθα. Πόσο φαίνεται η κατάστασή της, γιατρέ? Έρχεσαι από τον κύριό μας, τον Ιησού Χριστό. Τι είπες? Αν έρχεσαι από τον Χριστό. Χα, δεν με γνωρίζεις πια, Χάνελε. Δεν είμαι η αδερφή Μάρθα. Δεν θυμάσαι που είχες έρθει σε μας και ψάλαμε όλοι μαζί και τραγουδήσαμε ωραία τραγούδια? Αχ, ωραία τραγούδια. Λοιπόν, εγώ θα σε περιποιηθώ με τη δύναμη του Θεού, ώσπου να γίνεις πάλι καλά. Δεν θέλω να γίνω καλά. Α, ο γιατρός λέει πως πρέπει να πιεις λίγο γάλα για να δυναμώσεις. Δεν θέλω να γίνω καλά. Δεν θέλεις να γίνεις καλά? Μα για σκέψου τα πρώτα. Σκέψου το λίγο. Έλα, έλα, έλα να σου δέσω τα μαλλιά σου. Δεν θέλω να γίνω καλά. Γιατί τάχα δεν θέλεις? Ήθελα, πολύ το ήθελα να πάω στο Θεό. Αυτό δεν είναι στο χέρι μας, Χάνελε. Εμείς πρέπει να περιμένουμε ώσπου ο Θεός να μας καλέσει. Αλλά αν έχεις μετανιώσει για τις αμαρτίες σου. Αχ, αδελφή, μετανιώνω πολύ. Και πιστεύεις στον Κύριο ημών Ιησού Χριστό? Πιστεύω στο σωτήρα μας με όλη μου την καρδιά. Τότε μπορείς να περιμένεις ήσυχη και αναπαμένη. Τώρα θα σου φτιάξω το προσκέφαλο και θα κοιμηθείς, ε? Δεν μπορώ να κοιμηθώ. Για, προσπάθησε. Αδελφή Μάρθα. Ναι, τι θέλεις? Αδελφή Μάρθα, είναι αμαρτίες που δεν μπορούν να συγχωρεθούν. Τώρα να κοιμηθείς, Χάνελε, μην ταράζεσαι. Αχ, πες μου, παρακαλώ. Ω, παρακαλώ πολύ. Είναι κάτι τέτοιες αμαρτίες. Βέβαια. Οι αμαρτίες που κάνει κανείς το Άγιο Πνεύμα. Αν έχω κάνει κι εγώ καμιά. Απαπαπα. Τις κάνουν πολύ κακοί άνθρωποι. Όπως ο Ιούδας που πρόδωσε τον Κύριο Ιησού Χριστό. Όμως μπορεί κι εγώ. Τώρα πρέπει να κοιμηθείς. Φοβάμαι πολύ. Μα δεν έχεις κανένα λόγο να φοβάσαι. Αν έχω κι εγώ κάνει καμιά τέτοια αμαρτία. Εσύ δεν έχεις κάνει τέτοια αμαρτία. Αχ, αδελφή. Ησύχασε. Αδελφή. Αδελφή. Τι είναι πάλι? Θα έρθει μέσα όπου να είναι. Δεν ακούς? Δεν ακούω τίποτα. Είναι η φωνή του. Έξω. Άκου. Μα ποιος θα ρίξει πως είναι? Ο πατέρας. Ο πατέρας. Να. Εκεί στέκεται. Πού είναι τον? Να, κοίταξε. Πού? Πέρα στο κρεβάτι. Εκεί? Όχι. Να, εδώ κρέμεται ένα παναφόρι και ένα καπέλο. Ας τα πάρουμε τα παλιοπράγματα να τα πάμε από πίσω στον Μπαρμπαπλέσκε. Θα φέρω ευθύς λίγο νερό κρύο και θα σου κάνω μια περιτύλιξη. Θα μείνεις μια στιγμούλα μοναχή, ε? Αλλά να μείνεις όλος διόλου ήσυχη και σιωπηλή. Τι κουτί που είμαι? Ήτανε μόνο ένα παναφόρι, ε? Και ένα καπέλο. Όλος διόλου ήσυχη, ε? Θα έρθω αμέσως πάλι. Ξέρεις, το φως θα το βάλω εδώ απόξω, στην είσοδο. Γιατί στο διάδρομο είναι θεοσκότεινα. Και όπως είπαμε, ήσυχη, Χάνελε, ήσυχη. Oh, oh, oh.
Χάνελε! 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 Τι θέλεις? Πού ήσουν? Πού γύριζες, κορίτσι μου? Α, τι έκανες? Τώρα θα σου δείξω εγώ. Τώρα θα είδεις. Θα σε μάθω εγώ. Είπες στον κόσμο, μωρή, πως έδειρα και σε κακομεταχειρίστηκα. Ε, αλήθεια? Αν είσαι παιδί μου, για σήκω πάνω. Δεν σε έχω τίποτα. Έπρεπε να σε πετάξω στους δρόμους. Σήκω πάνω και ανάψε φωτιά. Γρήγορα. Απολύπησης έχω σπίτι μου. Γιατί μια τεμπέλα. Λοιπόν, θα σαλέψεις. Θα σου δώσω τόσο ξύλο ώσπου, ώσπου. Μα σηκώνομαι, σηκώνομαι, μη. Κρίτα μου, τι συμβαίνει? Τι τρέχει? Κάτι έχει. Βγήκα για νερό και σηκώθηκε από το κρεβάτι. Σε παρακαλώ, Ελαέτα, βοήθησέ με. Έτα, το νου σου, μην τζακίσεις τα κοκαλά σου. Πιστεύω του κοριτσιού κάτι του έχουνε. Κάτι του έχουν κάνει, αδερφή. Μπορεί. Το κορίτσι είναι αλλοπαρμένο ολότελα. Κοντά είναι το τέλος, αυτό λέω εγώ. Μπορεί να έχεις δίκιο, φίλε μου. Όμως παρακαλώ, δεν το βλέπετε και μόνοι σας. Δεν έχουμε το δικαίωμα να ενοχλούμε περισσότερο τους αρρώστους. Σε ευχαριστώ, Έτα, που με βοήθησες. Δεν κάνει τίποτα. Λίγη ησυχία θα θέλω. Δεν κάναμε δά και τίποτα. Ένας μούργος είσαι, Χάνκε. Ένας μούργος είσαι. Μούργος είσαι. Το ξέρεις και μόνος σου. Και άλλο τίποτα. Ένας άρρωστος. Αυτό το ξέρει και ένα παιδί. Ένας άρρωστος χρειάζεται ησυχία. Ένας άρρωστος. Παρακαλώ πολύ. Παρακαλώ θερμά. Η αδερφή έχει δίκιο. Για πηγαίνετε έξω. Το παρακάνατε. Θα πάμε μόνοι μας, όταν μας κάνει το κέφι. Εμείς είμαστε για να κοιμηθούμε στο κοτέτσι. Για σένα και είναι η θέση σου, το ξέρεις και μόνη σου. Άντε, δρόμο, δρόμο. Άντε, φύγε. Φύγε. Έφυγε. Φύγαν οι άνθρωποι. Τι τρόμαξες, Χάνελε? Ο πατέρας μου έφυγε. Δεν ήταν εδώ. Ναι, αδελφή, ναι. Θα το είδες όνειρο. Καλέ μου Ιησού Χριστέ. Αχ, καλέ μου Ιησού Χριστέ. Αχ, Χριστούλη μου, πάρε με κοντά σου. Πάρε με κοντά σου. Αχ, να ήταν και να έρθει. Αχ, και να με πάρει να χαθώ από τον κόσμο. Να μην είμαι εδώ. Το ξέρω σίγουρα, αδελφή. Τι ξέρεις? Μου το έταξε. Θα πάω στον ουρανό. Μου το έταξε. Ξέρεις ποιος? Λοιπόν. Ο καλός μου ο κύριος Γκότβαλντ. Τώρα όμως να κοιμηθείς, Χάνελε. Κατάλαβες? Αδελφή, ο κυρδάσκαλος ο Γκότβαλντ είναι ωραίος άντρας. Τον λένε Ερίκο. Ωραίο όνομα, Ερίκος, ε. Ναι. Καλέ μου, γλυκέ μου, Ερίκο. Αδελφή, ναι, ξέρεις τι? Θα παντρευτούμε. Ναι, εμείς οι δυο. Ο κυρδάσκαλος ο Γκότβαλντ και εγώ. Και αφού τους στεφανώσανε, πήγανε και οι δυο μαζί στο λάστρο κρεβατάκι τους, στην κάμαρη τη σκοτεινή. Έχει ωραία γεννάκια στα μάγουλα. Στο κεφάλι του φυτρώνει ανθισμένο τριφύλι. Άκου, με φωνάζει, δεν ακούς? Κοιμήσου, Χάνελε, κοιμήσου. Ήταν ο Κύριος, ο Χριστός. Άκου, τώρα με ξαναφωνάζει. Χάνελε, δυνατά, Χάνελε. Πολύ καθαρά. Έλα σε μένα. Όταν σε καλέσει ο Θεός θα είσαι έτοιμη. Δεν νιώθεις τίποτα, αδελφή? Όχι, Χάνελε. Πώς μου σκοβολάει η φροξιλιά. Μα άκουσε. Τι είναι αυτό? Δεν είναι οι άγγελοι? Μα δεν ακούς? Βέβαια τα ακούω. Αλλά ξέρεις τι? Πρέπει τώρα να σοπάσεις, να γυρίσεις το πλευρό και να κοιμηθείς ήσυχα ως το πρωί. Μπορείς και όλα να το τραγουδήσεις. Ποιο παιδί μου? Να είναι το παιδί. Θέλεις να τα ακούσεις? Μητερούλα μου, να νούρισέ με. Μητερούλα μου, να νούρισέ με. Να είναι το παιδί. Έξω είναι τα αρνή. Έξω στο λιβάδι. Στο πράσινο χορτάρι. Να είναι το παιδί.
Αγαπημένη μου μητερούλα, εσύ είσαι. Ναι. Έπλυνα τα πόδια του Σωτήρα μας με τα δάκρυά μου και του τα σφούγγισα με τα μαλλιά μου. Και μου φέρνεις καλό μήνυμα. Ναι. Έρχεσαι από πολύ μακριά. Χιλιάδες μίλια έκαμα μέσα στη νύχτα. Πώς φαίνεσαι, μητέρα? Σαν τα παιδιά της γης. Από το στόμα σου φυτρώνουν μαγιονούλουδα. Κουδουνίζει η φωνή σου. Δεν κουδουνίζει καθαρά. Μητέρα μου, μητερούλα μου, πώς λάμπει η ομορφιά σου. Οι άγγελοι στον ουρανό είναι χίλιες φορές πιο όμορφοι. Γιατί δεν είσαι κι εσύ τόσο όμορφη? Γιατί πονούσα για σένα. Είναι εδώ μαζί μου. Πρέπει να φύγω. Είναι ωραία εκεί που είσαι. Ανοιχτά, πλατιά, λιβάδια προφυλαγμένα από τον άνεμο, από τις μπόρες και από τα χιόνια, κάτω από τη σκέπη του Θεού. Αναπάβεσαι άμα κουραστείς. Βέβαια. Έχεις και τρως όταν πεινάς. Χορταίνω την πείνα μου με καρπούς και με κρέας. Όταν διψώ, πίνω χρυσό κρασί. Φεύγεις, μητέρα. Ο Θεός με καλεί. Ο Θεός καλεί φωναχτά? Φωναχτά με καλεί εμένα ο Θεός. Η καρδιά μου καίγεται ολόκληρη, μητέρα. Ο Θεός θα στη δροσίσει με τριαντάφυλλα και κρίνα. Θα με λυτρώσει ο Θεός. Το γνωρίζεις το λουλούδι που κρατώ στο χέρι μου? Ναι, που το λένε κλειδί του Θεού. Να το κρατάς για θεϊκιά εγγύηση. Μητερούλα μου, μην εδώ κοντά μου. Για λίγο δεν θα με δεις και πάλι σε λίγο θα με δεις. Φοβάμαι. Καθώς σαρώνει ο άνεμος την άσπρη χιονοσκόνη από τα βουνά, έτσι θα σαρώσει ο Θεός τα βάσανά σου. Μη φεύγεις. Τα παιδιά του Θεού είναι σαν τις γαλάζιες αστραπές της νύχτας. Γλυκό νερό να ειδεί. Τώρα έρχονται ξένοι εδώ. Οι άγγελοι από τον ουρανό. Νάνι, νάνι το παιδί. Εκείνους τους λόφους ο ήλιος δεν είχε χρυσάφι για σένα. Δεν άπλωσε ο πράσινος σκάμπος για σένα, πνοή δροσερή. Ψωμάκι γλυκό στα χωράφια δεν σου έχει χορτάσει την πείνα. Για σένα οι παχές αγελάδες δεν βγάλανε γάλα σταλιά. Με ανθούς και λουλούδια σπαρμένη, με χρώματα, αρώματα μύρια, πορφύρα και ουράνιο γαλάζιο, στο δρόμο δε σούστρωσε η γη. Το πρώτο σου φέρνουμε χαίρε, πετώντας από άδεια σκοτάδια, και λάμπει δροσιά στα φτερά μας η πάχνη της πρώτης χαράς. Στην ούγια απ' το ρούχο μας φέρνουμε την πρώτη ανοιξιάτικη άβρα, και ανθίζει απ' τα χείλη μας ρόδινο το φέγγος μιας νέας αυγής. Τα πόδια μας φεγκοβολούνε την έγλη από την Άγια Πατρίδα μας. Αστράφτει στα μάτια μας μέσα η πόλη η χρυσή του ουρανού.
άγγελοι. Αδελφή Μάρθα, άγγελοι. Ξέρεις τι ήρθαν εδώ? Ποιοι, Χάνελε? Μάντεψέ το λοιπόν. Άγγελοι, αληθινοί άγγελοι. Άγγελοι από τον ουρανό, αδελφή Μάρθα. Μα ξέρεις, άγγελοι με φτερά μεγάλα. Καλά, αφού είδες ένα τόσο ωραίο όνειρο. Τι λέει, πως είδα όνειρο? Αμ, τότε τι είναι αυτό εδώ? Για κοίταξέ το. Κρατώ ένα ωραίο λουλούδι. Μου το έδωσαν οι άγγελοι. Είναι τόσο ωραίο. Έχει παροξισμός. Νομίζει πως οι άγγελοι της έδωσαν λουλούδι. Μα μίλησε το. Ναι. Ωραίο. Όχι τόσο κοντά, θα μου το σπάσεις. Λυπάμαι. Μα τι είναι? Κλειδί του Θεού. Δεν το γνωρίζεις? Α, ναι, βέβαια. Μα δεν μπορείς. Μα φέρει λοιπόν κοντά το φως. Γρήγορα, γρήγορα. Ναι. Α, πραγματικά τώρα το βλέπω, Χάνελε. Ναι, φωτίζει το κερί και το βλέπω. Δεν είναι πολύ ωραίο? Και βέβαια. Όμως μη μιλάς πολύ. Τώρα πρέπει να κάτσουμε ολότελα ήσυχα. Αλλιώς θα μας θυμώσει ο γιατρός. Έστειλε και το γιατρικό και θα το πάρουμε όμορφα όμορφα. Αχ, αδελφή, τι νοιάζεσαι τόσο για μένα? Μα δεν ξέρεις τι έγινε. Λοιπόν, πες το αν το ξέρεις. Ποιος μου το έδωσε? Το χρυσό κλειδάκι. Ποιος, ναι? Να. Πού λοιπόν μπαίνει το χρυσό κλειδάκι, ε? Αυτά όλα θα μου τα πεις αύριο το πρωί που θα έχεις ησυχάσει αρκετά. Θα είσαι δροσερή και γερή. Μα είμαι γερή, είμαι καλά. Μα... το βλέπεις πως είμαι καλά, αδελφή. Χάνε, μη σηκώνεσαι. Όχι, παιδί μου, μην το κάνεις αυτό. Μα... αυτό δεν πρέπει να το κάνεις. Μα πρέπει, άφησέ με, πρέπει, άφησέ με. Πρέπει να φύγω. Α, Χριστέ και Παναγιά μου. Ποιος είσαι? Άγγελος είσαι? Εγώ είμαι η Χάνελε Μάτερν. Για μένα έρχεσαι? Σου πήρε ο Θεός τη μιλιά από το στόμα. Έρχεσαι από το Θεό? Θέλεις το καλό μου? Θέλεις το κακό μου? Σπαθί έχεις τις δίπλες από το φόρεμά σου. Με πιάνει φρίκη. Κρύο κοφτερό σαν μαχαίρι πνέει από τα φτερά σου. Κρύα είναι η αναπνοή σου. Ποιος είσαι? Γιατί δεν μιλάς? Μίλα μου, ποιος είσαι? Μητερούλα. Μητερούλα μου. Μητερούλα. Ποιος είναι εδώ? Πού? Εκεί, εκεί. Γιατί τρέμεις έτσι? Φοβάμαι. Μη φοβάσαι. Εγώ είμαι εδώ κοντά σου. Τα δόντια μου χτυπάνε από την τρομάρα. Δεν μπορώ να συγκρατηθώ. Τον εφοβάμαι. Μην τον εφοβάσαι. Είναι φίλος σου. Ποιος είναι, μητέρα? Δεν τον εγνωρίζεις? Ποιος είναι? Ο Χάρος. Ο Χάρος? Γιατί πρέπει? Αυτός είναι η πόρτα, Χάνελε. Πρέπει όλοι να περάσουμε από την πόρτα. Όλοι. Χάρο, θα με πιάσεις άγρια? Ό,τι και να του πω, αυτό σωπαίνει, μητέρα. Τα λόγια του Θεού αντιχούνε μες στην καρδιά σου. Συχνά σε πεθύμισα μέσα από την καρδιά μου. Τώρα ανατριχιάζω όλο ένα. Ετοιμάσου. Να φύγω μακριά? Ναι. Έτσι ξεσκισμένη και κουρελιασμένη. Θα σε λαμπροφορέσει ο Θεός. Κοκόνα Γιωχάνα Κατερίνα Μάτερν. Ο εξοχότατος κύριος πατέρας σας, ο κύριος Κόντες, είχε την ευχαρίστηση να μου παραγγείλει εμένα το νηφικό φόρεμα. Είμαι ο ράφτης και σας το ετοίμασα. Έλα να στο φορέσω, Χάνελε. Αχ, πως τρίζει. Άσπρο ατλάζει, Χάνελε. Θα παραξενευτεί ο κόσμος που θα με δουν τόσο όμορφη. Κοκόνα Γιωχάνα Κατερίνα Μάτερν. Το ξέρει όλο το χωριό. Ο κύριος πατέρας σας, ο εξοχότατος κύριος Κόντες, έκαμε επίσκεψη στον άρχοντά μας. Τώρα σκύψε το κεφάλι σου, νύφη του Χριστού. Ξέρεις τι, αδελφή Μάρθα? Χαίρομαι που θα πάω κοντά στο καλό μας Χριστό. Εσύ δεν είσαι? Ναι. Εσύ δεν είσαι, αδελφή Μάρθα? Α, όχι βέβαια. Είσαι η μητέρα μου, ε? Ναι. Είσαι και τα δυο? Τα παιδιά του Θεού είναι όλα ένα. Με την άδειά σας, βασιλοπούλα μου Χάνελε. Είναι το μικρότερο παπούτσι σε όλο το βασίλειο. Έψαξα παντού για να σας το βρω. Όλες έχουν πολύ μεγάλα πόδια. Η Ετβίνγκ, η Ανιό, η Λίζα, η Μάρθα, η Μίνα, η Άννα, η Βέτα, η Γκρέτα. Α, τις έρχονται, τις έρχονται. Η νύφη ευρέθη.
Η κοκόνα, η Χάνελε έχει το μικρότερο πόδι. Εάν με χρειαστείτε πάλι, δούλο σας. Μητερούλα μου, δεν μπορώ να το πιστέψω. Τώρα δεν έχεις ανάγκη να πάρεις κανένα γιατρικό. Όχι. Τώρα πια θα είσαι γερή σαν ψάρι στο νερό, Χάνελε. Ναι. Έλα τώρα να ξαπλωθείς στο κρεβάτι σου. Επιτέλους θα ξεκουραστώ. Θα ξεκουραστείς, Χάνελε. Έχω μια εγγύηση. Το κλειδί του Θεού. Σφίξε το στο στήθος σου. Μα πρέπει να γίνει αυτό. Πρέπει. Τώρα παίζει μουσική. Ο αρχιμουσικός ο Ζέφριτ και τα όργανα. Τι όμορφα που παίζει η μητερούλα. Βάζω επάνω στην καρδιά σου τα δυο μου ευλογημένα χέρια. Καλημέρα, αδελφή Μάρθα. Κύριε Γκόντβαλτ, ο Θεός μαζί σου. Φτωχό πλάσμα. Μα γιατί είσαι τόσο λυπημένος, κύριε Γκόντβαλτ? Να, γιατί έφυγε μακριά η Χάνελε. Γι' αυτό ας μη λυπόμαστε. Αναπαύτηκε εν ειρήνη. Θεός χωρέστη. Ναι, είναι καλά. Γλίτωσε από τους πόνους και τα βάσανα. Όμορφη που είναι. Ναι, ωραία. Τώρα που η ψυχή έφυγε, τώρα η χάρη της άνθησε. Γιατί ήτανε τόσο πιστή, ο Θεός την έκανε όμορφη. Ναι, ήτανε πιστή και καλή η Χάνελε. Ας μην παραπονευόμαστε. Πρέπει να κάνουμε υπομονή. Θλίβεται η καρδιά μου. Επειδή λυτρώθηκε. Επειδή ήταν λουλούδι και μαράθηκε. Στον παράδεισο θα ανθίσει. Ω Θεέ μου, πόσο ακόμη θα πρέπει να πορευόμαστε σε αυτή τη σκοτεινή κοιλάδα των δακρύων. Στο σχολείο είπα στα παιδιά να έρθουν να ψάλουν το «Ιησούς Χριστός Σωτήρ». Θα έρθουν για την τιμή της Χάνελε. Ναι, είναι ωραίος αυτός ο ψαλμός. Και η Χάνελε Μάτερν ήταν φρίσκο παιδί. Έγραψα αυτό που θα πω στα παιδιά όταν θα έρθουν. Δέστε πόσο μικρή είναι η ζωή, αγαπημένα μου παιδιά. Αυτή η μικρή κόρη που χάθηκε, όλη της τη ζωή την πέρασε μέσα στη φτώχεια και την αθλειότητα. Με κουρέλια ήταν μισόγυμνη. Τώρα φορεί μεταξωτό φόρεμα. Ξυπόλυτη γύριζε έξω. Τώρα έχει γυάλινα παπούτσια στα πόδια της. Σε λίγο θα κατοικεί μέσα σε ένα χρυσό παλάτι και κάθε μέρα θα τρώει κρέας ψητό. Εδώ έζησε με κρύες πατάτες και ποτέ δεν χόρτασε την πείνα της. Εδώ τη φωνάζεται πάντα η Βασιλοπούλα η Κουρελού. Σε λίγο θα είναι αληθινή Βασιλοπούλα. Γι' αυτό, αν κανένας σας έχει τίποτα να τη ζητήσει, να το κάνει τώρα. Αλλιώς αυτή θα τα υπεί όλα του Θεού και ύστερα δεν θα πάτε καλά. Ο λόγος του Θεού είναι φώτισης. Αγαπημένη μου Χάνελε, εδώ σου φέρα και ένα μπουκέτο ωραία λουλούδια. Μη με λησμονήσεις όλους διόλους τη μακαριότητά σου. Η καρδιά μου πάει να σπάσει που σε αποχωρήσουμε. Τ' ακούσατε, ένας όμορφος κύριος πήγε στον παπά. Ένας όμορφος κύριος πήγε στον παπά και του είπε, ναι, η Χάνελε του Μάτερ είναι Αγία. Εδώ έχουμε να δούμε πιο όμορφα πράγματα. Ένας άγγελος πέρασε μέσα από το χωριό, ψηλό σαν λεύκα, να με πιστέψετε. Και στο βάλτο, στο γύφτικο, κάθονται άλλοι δύο. Αυτοί όμως είναι μικροί σαν μικρά παιδιά. Το κορίτσι ήταν κάτι παραπάνω από ζητιάν. Ναι, ένας άγγελος πέρασε μέσα από το χωριό. Το κορίτσι είναι άλλο. Όχι ζητιάνα. Για δες μαλλιά που σου τα έχει. Ολόχρυσα είναι. Και φορεί ολομέταξα. Τι όμορφη που είναι. Το κορίτσι είναι Αγία. Θα τη βάλουνε προσκύνημα στην εκκλησιά. Θα της δώσω αυτό το μπουκετάκι δεντρολίβανο. Κι εγώ έχω ένα κλονί λεβάντα. Ας το πάρει. Πού να είναι ο Μάτερν? Πού να είναι ο Μάτερν? Ποιος, αυτός,
Αν πού θα είναι, στο καπηλιό. Με εκείνος δεν ξέρει καν τι έγινε. Αυτό σαν να μονάχα ξέρει. Τώρα εκεί και δεν ξέρει τίποτα άλλο. Δεν θα του έχει κανένας. Κανένας, ναι, δεν θα του έχει υπομένω. Πως έχει... Α, έπρεπε να το ξέρε μόνος του με τη ζωή που της έκανε. Δεν θέλω να πω λόγο. Θεός φυλάξει. Ποιος το ξέκαμε το κορίτσι. Αυτό δα το ξέρει ο καθένας. Εγώ λέω αυτό το ξέρει να υπούμε ούλο το χωριό. Το κορίτσι έχει να πήξει μου ίσα με την γροθιά μου. Όπου να πατήσει ο παλιάνθρωπος, χορτάρι δε φυτρώνει. Το είδα εγώ με τα μάτια μου. Έχει να πήξει μου ίσα με την γροθιά μου. Από εκείνο πήγε χαμένη. Το κρίμα το χιωμάτερν κι άλλο κανεί. Εκείνο ή κι άλλο. Είναι φωνιά. Φωνιά, καλή καρδιά και γεροσύνη. Ποιος έχει βάσανα ασπίνη. Μαρή! Μαρή! Παλιοθήλικο, πού πήγες και κρύφτηκες, ε! Θα μετρήσω ίσα με το πέντε. Τόσο μόνο θα περιμένω. Όχι παραπάνω. Ένα, δύο, τρία... Και να μας κάνει βρωμοθήλικο. Μη με πεισμόνεις μονάχα, αυτό σου λέω. Άμα ψάξω και σε βρω κακομοίρα μου, θα σε κομματιάσω. Τι θέλετε εσύ? Πώς ήρθατε εδώ πέρα, ε? Ο διάολος σας έχει στείλει. Για διάστε μου τη γωνιά. Εδώ είσαστε ακόμα. Για λίγο ας περιμένουμε. Το ξέρω εγώ αυτά τα χωράτα. Δεν είναι τίποτα. Άμα πει κανείς κάτι παραπάνω, του φαίνεται πως βλέπει. Καλή καρδιά και γεροσύνη. Ποιος έχει βάσανα κι ασπίνη. Ακόμα εδώ είσαστε? Κάτι να βρω να σερακώσω. Τι στιμάτε, ο Θεός να σε ευλογήσει. Πώς ήρθες εδώ πέρα, ε? Τι θες εδώ? Μάτωσαν τα πόδια μου από το δρόμο. Δώσε μου νερό να τα πλύνω. Ο ήλιος ο καυτός μου στέγνωσε το κορμί. Δώσε μου κρασί να πιω να δροσιστώ. Από το πρωί που ξεκίνησα, ψωμί δεν έβαλα στο στόμα μου. Πίνω. Τι με νοιάζει εμένα? Ποιος είπε να τριγυρνάς στις στράτες? Να πας να δουλέψεις και εγώ δουλεύω. Δουλευτής είμαι. Αλήτης είσαι. Όποιος δουλεύει δεν ζητιανεύει. Εγώ δουλεύω χωρίς πληρωμή. Είσαι αλήτης. Είμαι γιατρός. Μπορεί να μην χρειάζεσαι. Δεν είμαι άρρωστος. Δεν χρειάζομαι γιατρό εγώ. Χτίστη τη μάτερ. Έλα στο νου σου. Δεν είναι ανάγκη να μου δώσεις νερό. Πάλι εγώ θα σε γιατρέψω. Δεν είναι ανάγκη να μου δώσεις ψωμί να φάω. Μ' όλα τα αυτά εγώ θέλω να σε κάνω καλά. Με τη βοήθεια του Θεού. Για φεύγω από εδώ. Τράβα στον δρόμο σου. Είμαι γερό κόκαλο εγώ. Δεν μου χρειάζεται γιατρός εμένα. Κατάλαβες? Χτίστη τη μάτερ. Έλα στο νου σου. Θα σου πλύνω τα πόδια. Θα σου δώσω κρασί να πιεις. Γλυκό ψωμί να φας. Πάτησέ με στο κεφάλι. Κι εγώ μόνο ταύτα θα σε κάνω καλά και γερό. Με τη βοήθεια του Θεού. Φεύγεις από εδώ λέω εγώ ή δεν φεύγεις? Κι αν δεν τη βρίσκεις μόνος σου την πόρτα, θα σου τη δείξω εγώ. Χτίστη τη μάτερ. Ξέρεις τι έχεις στο σπίτι σου? Τα πράγματα του σπιτιού. Ό,τι είναι δικό μου. Εσύ δεν είσαι δικός μου. Γι' αυτό κάμε που σαν κάνεις να φύγεις, άντε. Η κόρη σου είναι άρρωστη. Για τέτοιες αρρώστιες δεν χρειάζεται γιατρός. Η αρρώστια της είναι μόνο τεμπελιά. Αυτή θα της την διώξω εγώ μοναχός μου. Χτίστη τη μάτερ. Έρχομαι σε σένα αποσταλμένος. Από ποιον μου έρχεσαι αποσταλμένος? Έρχομαι από τον πατέρα και πηγαίνω στον πατέρα. Πού το έχει το παιδί του? Πού να ξέρω εγώ που γυρίζει? Γιατί με νοιάζει εμένα για τα παιδιά του? Μήπως εκείνος τον νοιάστηκε περισσότερο από μένα? Έφυγε μακριά κι όμως είναι κοντά σου. Νάτι, βρίσκεται σε εκείνη τη γωνιά.
Πού τα βρήκες τα ωραία ρούχα? Φωνιάς. Ναι, είναι φωνιάς. Τι πιο απέσιο έχει να φανερώσει το ανθρώπινο γένος. Φωνιάς είναι, φωνιάς. Ποτέ μου δεν σε κακομεταχειρίστηκα. Σε έντυσα, σε έθρεψα. Εσύ ξένε τι ζητάς από μένα, τι με ανακατεύεις σε μένα? Χτίστη μάτερ, έχεις τίποτα να μου είπεις? Ο φωνιάς. Μου έρχεται να τον γδάρω. Δεν έχεις κανένα βάρος στη συνείδησή σου. Ποτέ δεν την ξεσήκωσες νύχτα από τον ύπνο. Ποτέ δεν σοριάστηκε μισοπεθαμένη από τις κροθιές σου. Πεθάνω εδώ στη στιγμή. Άστραπη να μεταψευθείς, αν είμαι εγώ φταίτης. Ευλαστήνησε. Ο φωνιάς του παιδιού του ευλαστήνησε. Ακόμα δεν έχεις τίποτα να μου είπεις, μάτερ. Όποιος αγαπάει το παιδί του, το παιδεύει. Εγώ μόνο καλό του καμά του κοριτσιού. Το κοίταξα σαν παιδί μου. Το τιμώρησα, άμα δεν έκανε καλά. Φωνιάς. Μου λέγε ψέματα. Με έπαιρνε καθημερινά. Λες την αλήθεια. Ο Θεός να με τιμωρήσει. Κοιτάτε. Κοιτάτε. Με έχασες, κύριε. Στα χέρια του κοριτσιού ένα κλαδί από ανθό λεμονιάς. Είναι το κλειδί του Θεού. Κοιτάτε, το κορίτσι είναι άγιο. Χτίστη μάτερ, λες ψέματα. Θαύμα. 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 Το κορίτσι είναι αγία. Αυτός ευλαστήνησε. Θα κρεμαστώ. Μη φοβάστε, η μικρούλα δεν είναι πεθαμένη. Κοιμάται. Ιωάννα μάτερ, σήκω επάνω. Κρατήσου στο χέρι. Θαύμα. Θεύμου, θαύμα. Το κορίτσι είναι αγία. Η Ιωάννα είναι αγία. Η Ιωάννα μάτερ να άγιασε. Το κορίτσι από τα βάσανά του άγιασε. Χάναλε. Να που ήρθε. Ποιος είμαι, Χάναλε? Εσύ. Πες το όνομά μου. Άγιο. Άγιο. Γνωρίζω όλους σου τους πόνους και τα βάσανα. Καλέ. Καλέ. Έλα. Σήκω επάνω. Το ρούχο σου είναι αλέκιαστο. Εγώ είμαι γεμάτη ντροπή. Να. Βάζω το χέρι μου πάνω στο κεφάλι σου, Χάνελε. Και παίρνω από πάνω σου κάθε τι το ταπεινό. Αγγίζω τα μάτια σου και σου χαρίζω το αιώνιο φως. Πάρτε μέσα σας μάτια της Ιωάννας μάτερ, όλους τους ήλιους. Πλημμυρίστε με την αιώνια ημέρα, το ανέσπερο φως. Απ' τη ρόδινη αυγή ως το χρυσό ήλιο βασίλεμα. Απ' το χρυσό ήλιο βασίλεμα ως τη ρόδινη αυγή. Να γεμίσετε με όλα τα λαμπρά, γαλάζιους γυαλούς, γαλανούς ουρανούς, πράσινους κάμπους εις τους αιώνες. Χαρίζω στα αυτιά σου τη χάρη να ακούνε τον ύμνο από τις μυριάδες των αγγέλων στους μυριάδες ουρανούς του Θεού. Να, λύνω τη γλώσσα σου από το κόμπιασμά της και βάζω επάνω της την πνοή σου και την πνοή μου και την πνοή του παντοδύναμου Θεού. Με αυτά τα δάκρυα ξεπλένω την ψυχή σου από τη σκόνη και από τον πόνο της γης. Θα σε ανεβάσω να πατήσεις επάνω από τα άστρα του ουρανού. Είναι ο μακάριος τόπος, πανώρια πολιτεία, όπου χαρά και ειρήνη και αγάπη είναι αιωνία. Τα σπίτια μαρμαρένια, με ολόχρηση σκεπή, από ασημένιες βρύσες ρέει κόκκινο κρασί. Οι κάτασπροι της δρόμοι σαν κήπια θοβολούν και από τα καμπαναριά της ημένε η αντιχούνε. Οι στέγες της γυαλίζουν σε πρωινό φως λουσμένες, σαν πράσινο λιβάδι ροδοστεφανωμένες. 12 ολόασπροι κύκνοι τη φέρνουν γύρω-γύρω μες στο γλαυκό εθέρα που βγάζει ουράνιο μύρο και απλώνουν τα φτερά τους που γλυκοκουδουνίζουν.
Μοσκοβολιά, αρμονία τα σύμπαντα γεμίζουν. Ολόγυρα, όλο ένα καμαρωτή πετάνε. Σαλεύουν οι φτερούγες, σαν άρπες αντιχάνε. Και τη Σιόν κοιτάζουν, τους κήπους, το γυαλό. Πράσινα πέπλα σέρνουν μαζί τους στο χορό. Και κάτω περπατάνε οι άνθρωποι τέρι-τέρι, γιορτάσιμα ντυμένοι, κρατιούνται από το χέρι. Κρασίνε κατά κόκκινο η θάλασσα η πλατιά, βαφτίζονται κι μέσα τα στραφτερά κορμιά. Βουτάνε στη λαμπράδα και βγαίνουν στον αφρό με φόρεμα πορφύρας, ντυμένοι καθαρό. Κι αντιλαλεί η χαρά τους αλλαλαγμούς παντού, γιατί είναι πια καθάργοι με το αίμα του Χριστού. Άγιος, Άγιος, Άγιος. Ελάτε λαμπροφόρα ουράνια τέκνα, κι εσείς χαριτωμένα χερουβίμ, βοηθάτε το κορμί το ρημαγμένο. Λυτρώστε το από τις κρυάδες και από τη θέρμη. Μαλακά, να μην νιώσει σάρκα πόνο. Και δίχως φτεροσάλεμα πετώντας απαλά, πάνω από τα χλωρά λιβάδια και μέσα από τη σελήνη στο αγνό φέγγος και τη μοσκοβολιά του παραδείσου, στον ολόδροσο φέρτε το ναό. Εκεί σε κλίνιας γύρι με τα ξένια κι εσείς το θείο ρουτρό της ετοιμάστε, με νερό κρουσταλένιο του βουνού, με κόκκινο κρασί και με το γάλα της αντιλόπης, το καθάριο νάμα κάθε γήινο ρήπο να ξεπλύνει. Κλονιά ανθισμένα κόφτε για σεμί που έχουν βαρύνει από τη δροσιά της νύχτας και το φορτιό από τις στάλες της καθάριες βροχή να πέσει επάνω της αφήστε. Και μ' απαλό μετάξει από τα μέλη της ένα-ένα σαν κρινόφυλλα σφουγγίστε. Κεράστε τη κρασί σε κούπα ολόχρηση και το αίμα στίφτε από όριμους καρπούς. Χαμοκέρασα ακόμη από τον ήλιο ζεστά και μούρα που αίμα γλυκοστάζουν, χρυσό ανανά, ροδάκινο μετάξει. Πορτοκάλι χρυσό φιλεύθετη σε δίσκους καθρέφτες από μέταλλο λαμπρό. Το στόμα και η καρδιά να πλημμυρίσουν από τις νέες ημέρας τη λαμπράδα. Το βλέμμα να φρανθεί από το μεγαλείο στις τοές με τις αψηλές καμάρες. Στο ζαφυρένιο πάτωμα από πάνω φλογόχρωμες σας παίζουν πεταλούδες κι ας βγει πατώντας σε χιονά το ατλάζι γύρω Γιούλια για τσίντια και τουλίπες και πλάι φινίκια πράσινα στο διάβα της να σαλεύουνε τα πλατιά τους φύλλα κι όλα να καθρεφτίζονται χιλιόδιπλα στον τείχον γύρω τη χρυσή λαμπράδα. Σε λιβάδια σπαρμένα παπαρούνες ας απλώσει το πονεμένο βλέμμα εκεί που τα παιδάκια του ουρανού παιχνιδίζουν χρυσές πετώντας μπάλες στο φέγγος της νιογέννητης ημέρας κι η μουσική ας γλυκάνει την καρδιά της. Σε πάμε απαλά πορεία μυστική. Ήταν Αγία. Η Ιωάννα Κατερίνα Μάτερν ήταν Αγία.
Στο θέατρο της εβδομάδος ακούσατε το έργο του Γεράρδου Χάουπτμαν «Η Χάνελε πάει στον παράδεισο». Έλαβαν μέρος με τη σειρά που ακούστηκαν οι ηθοποιοί Λούλα Ιωαννίδου, Τούλπα, Πίτσα Μπουρνόζου, Έτα, Βασίλης Μητσάκης, Πλέσκε, Δάνης Κατρανίδης, Χάνκε, Μιχάλης Μπαλής, Γκότβαλτ, Τόλης Πολάτος, Ζάιντελ, Άννη Παπακωνσταντίνου, Χάνελε, Μπάμπης Πισημίσης, Μπέργκερ, Κώστας Ρήγας, ο γιατρός Βάλερ, Όλγα Τουρνάκη, αδελφή Μάρθα, Σπύρος Καλογύρου, Μάτερν, Μαρία Βούλγαρη, γυναικεία μορφή, Ντίνα Γιανακού, πρώτος άγγελος, Στέλλα Γερμενή, δεύτερος άγγελος, Όλγα Πολίτου, η Καλογριά, Στέλιος Ψωμάς, ο Ράφτης, Γιώργος Τσαούσης, ο Ξένος. Μουσική επιμέλεια, Αγγελική Σέρβου. Ραδιοφωνική προσαρμογή και ραδιοσκηνοθεσία, Γιώργου Μούλιου.